goes out to my parents. Yeah, this one goes out to my friends. To everyone who stood there for me and helping make it through these years. I know it's hard to understand it. I know I never helped you much. But hear me out for this one. Χαρικά πολύ, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο ροκοπαρτό. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η Ελπίδα. Γεια σας, Ελπίδα. Χαρικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς αισθάνεστε για την αποψινή σας εμφάνιση? Τι αναμένουμε από εσάς σήμερα? Χοροπηδητώ πολύ. Τρέξιμο ακόμα περισσότερο. Το πάνημα ακόμα περισσότερο. Και χαβάλι. Πολύ χαβάλι. Τέλεια. Οπότε αναμένουμε να σας δούμε on stage. Πριν που το ανακοινώσατε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσετε νέο άλμπουμ το οποίο είναι σε διαδικασία mixing και mastering και ονομάζεται King for a Day. Σωστά. Περιμένω να μου πείτε γι' αυτό. Να σου πει ο Ηλίας. Εγώ δεν έχω γράψει τίποτα στο άλμπουμ. Αυτό το έχει γράψει. Ο Ηλίας είναι καινούργιος μας χαρίστας. Οπότε δεν πρέπει να μιλήσει. Αλλά ετοιμάσαμε πριν από αυτό ένα EP το οποίο θα διαφημίσει αυτό το άλμπουμ. Το οποίο λέγεται The King is Born. Και εκεί μπορείς να πάρεις μια ιδέα για το τι θα ακούσει το επόμενο. Το άλμπουμ θα βγει το King for a Day. Θα το κάνουμε σαν τριλογία. The King is Born, βγήκε τώρα το EP. King for a Day και The King is Dead. Όταν ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε το επόμενο άλμπουμ. Υπάρχει κάποιο σκοπό και κάποια πράγματα και θέματα που σα επηρέασαν για τι ονομασίε των δίσκων ή του περιεχόμενου? Κοίτα, το θέλουμε το Βασιλιά πίσω. Θέλουμε το Βασιλιά πίσω. Δεν είμαστε βασιλικοί, είμαστε παντρό. Το περιεχόμενο ήταν απλά αυτό, ότι βλέπουμε σιγά σιγά καθημερινά ότι όλοι κινούνται στο να γίνουν βασιλιάδες για μία μέρα. Όλοι τρέχουν απλά για να γίνουν γνωστοί για ένα δευτερόλεπτο, να πάρουν τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς τους και δεν τους νοιάζει τίποτα. Και στην ουσία αυτό λέμε, αυτό ας πούμε ξέρω εγώ ψιλοκοροϊδεύουμε στην ολυφόδεση. Αυτό. Αυτό είναι εντάξει, και κοινωνικές σχέσεις με τους γονείς μας, όλοι μας έχουν προβλήματα με τους γονείς μας. Οπότε αυτά διαφορετικά κυρίως. Μπράβο. Το πόσο αγαπάω το Βαγγέλη και ντρέπομαι να το πω. Όχι, είναι η συζήτηση από το στούντιο. Το πόσο στράτη καθυστερεί κατά πρωί στο Βαγγέλη. Αφού ανέφερε στο στούντιο, πείτε μα και περιγράψτε μα μια τυπική μέρα των Playground Service στο στούντιο. Πρώτα απ' όλα παραπονιόμαστε ότι είναι το στούντιο πάρα πολύ βρώμικο. Δεύτερον. Δεν το αλλάξετε. Όχι, εμεί είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Δεύτερον. Δίνουμε ραντεβού στις 4 για να κάνουμε πρόβα και όλοι εμφανιζόμαστε κατά τις 5.30. Θα είστε και στην ώρα της ασυνεπικός. Punctuality είναι κάτι το πιο λίπιο. Πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ ζέστη. Παίζουμε λίγο. Κάνουμε λίγο διάλειμμα. Χαλάσαμε... Λέμε ότι κάνουμε πρόβα. Χαλάσαμε το κλιματιστικό γι' αυτό. Ναι, χαλάσαμε το κλιματιστικό μας. Θα μας πάρετε ένα καινούργιο κλιματιστικό. Σας παρακαλούμε. Ροκόβερτος, ένα καινούργιο κλιματιστικό παρακαλώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μια δημοπρασία για ένα καινούργιο κλιματιστικό. Στο στούντιο μας, ναι. Αυτό. Θα είμαστε πιο χαρούμενοι πάντα. Είναι πείτε μας γενικά, creative process, πώς γράφετε τραγούδια. Ξεκινάει κάποιος, ας πούμε, να γράφει κάτι και συνέχεια προσθέτετε οι άλλοι. Γράφετε ταυτόχρονα. Πώς παίρνουμε ιδέες εμείς. Εντάξει, σε κατάλαβα. Παίρνουμε ιδέες εμείς. Τις απορρίπτω εδώ. Λέει ο Γιάννης είναι χάλια όλα. Και τα γράφω μόνο. Τα γράφει μόνος του. Και κλαίμε σε εμβριακή στάση στο μπάνιο. Και τελικά ο Γιάννης κάνει ό,τι θέλει. Μπράβο, αυτό. Μα αφήνουν να κάνω ό,τι θέλω. Καθόμαστε στην πάντα μόνο και μόνο το πώς πληρώνουμε. Αυτό και γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο σε λάθος. Όχι, κοίτα, λοιπόν. Για να σου δώσω έτσι μια γενική ιδέα να καταλάβεις τι γίνεται. Ξεκινήσαμε ως Funky Monkey πριν πολλά χρόνια. Και όλα αυτά ήταν λίγο project δικό μου, λίγο πράγματα που έγραφα εγώ στο σπίτι μου και τα έφερα για να τα παίξουμε και όλα αυτά. Στην πορεία αρχίσαμε, γίναμε πιο μπάντα. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε το όνομά μας να γίνουμε Playground Service. Και τώρα, ό,τι υλικό έχουμε μέχρι στιγμή είναι από αυτά τα πράγματα που είχα γράψει εγώ και τα είχαμε. Τώρα, το καινούργιο δίσκο που θα το δουλέψουμε όλοι μαζί μέσα στο στούντιο. Μέχρι τώρα έφερα εγώ ιδέες, προσθέταμε τα παιδιά και πήγαινε κάπως έτσι. Θα γίνει κάτι πιο συλλογικό. Μπράβο, αυτό. Άρα. Οπότε, επιτέλους θα φύγει το βάρος του να γράφω όλα τα πράγματα. Καλό, αυτό πολύ καλό. Όταν βρίσκεις και καλούς συνεργάτες, θα κάνω καλύτερα. Καλά, θα πείτε μας λίγα λόγια για τα μελλοντικά σας σχέδια. Live, happy. I can't do live. Happy.
πολλά live. Πολλά live όπου μπορούμε και κυρίως εντάξει, όνειρο είναι το εξωτερικό σίγουρα, αλλά είναι και το πιο δύσκολο. Οπότε ναι, είναι το μεγάλο εξωτερικό. Ξεκινάμε αρχικά όμορφα και ωραία εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να κάνουμε να αναπτυχθούμε. Τι άκουσες εκεί. Σου δείχνει ένα μόνο που κάνει αυτό το πράγμα επάνω, με ενοχλεί πάρα πολύ. Α, ναι, όλοι σου έχουν εκπαλωτίστηκε από το πράγμα. Ελπίζω να μην παίξουμε και ξύλα. Αγαπιόμαστε, είμαστε μια χαρά. Είμαστε αυτοί οι οποίοι όταν μαλώνουμε λέμε δεν είμαστε λυμμένοι, είμαστε απογοητευμένοι. Α, μπράβο. Είναι αυτό που νομίζω. Σαν αδερφάκι. Σαν αδερφάκι. Συγγνώμη, παρεξήγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία απόψε, κάντε πανικό. Καλά να περάσετε κι εσείς. Και να γράψετε ένα καλό άρθρο. Εννοείται. Για τον Ηλία. Α, επίσης ένα πράγμα. Ο Ηλίας είναι ο μόνος όχι δεσμευμένος στην πάντα. Οπότε μπορεί να κάνει και ένα ποσοστό. Αυτό ήταν ένα ποσοστό.